Μπαίνουμε, φίλες και φίλοι, μπαίνουμε στην τρίτη και τελευταία θεματική, η οποία την έχουμε σπάσει στα δύο για λόγους ευελιξίας και καλύτερης συνεννόησης. Τώρα θα μιλήσουμε σε αυτή τη θεματική για το περιβόητο ζήτημα της ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης και της ανασυγκρότησης, όσο μπορέσουμε να τα αγγίξουμε αυτά τα θέματα, της ανασυγκρότησης της δημόσιας διοίκησης στην Ελλάδα. Λοιπόν, καταρχήν, ξεκινούμε με τους. Κάναμε μια αλλαγή. Κανονικά θα είχαμε τον νομικό τον κύριο Γιαταγατζίδη με τον νομικό τον κύριο Μπαξεβάνη σε συνομιλία, αλλά θα τους αφήσουμε στο τέλος, γιατί ο κύριος Ζαρωτιάδης θα πρέπει να αποχωρήσει λόγω υποχρεώσεων. Επομένως, τώρα σε αυτό το τραπέζι έχουμε τον κύριο Δημήτρη Μάρτο, ο οποίος γεννήθηκε και ζει στη Βέρεια, σπούδασε αρχιτεκτονική στη Φλωρεντία και πολεοδομικό σχεδιασμό στο Πολυτεχνείο της Ρώμης. Το 2005 ανακηρύχθηκε διδάκτορας στο τμήμα Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης και Αρχιτεκτονικής του ΑΠΙΘΗ. Το συγγραφικό του ενδιαφέρον επικεντρώθηκε κυρίως, αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον, στο φαινόμενο της υπερσυσσόρευσης της Αθήνας και των επιπτώσεων αυτής της υπερσυσσόρευσης στην εθνική, κοινωνική και γεωγραφική συγκρότηση της ελληνικής κοινωνίας. Δημοσίευσε άρθρα και μελέτες γύρω από πολεοδομικά, κοινωνικά και εθνικά ζητήματα σε περιοδικά, εφημερίδες και συλλογικούς τόμους. Από τις εκδόσεις Γόρδιος εκδόθηκαν τα βιβλία του «Το ζήτημα της επιστροφής των αρχαιοτήτων», «Αθήνα, πρωτεύουσα του νέου ελληνικού κράτους, πολιτική ιδεολογία και χώρος», άλλο βιβλίο «Αθηναϊσμός, ιδεολογική, πολιτική και γεωγραφική μορφοποίηση της δυτικής κυριαρχίας στους κόσμους του ελληνισμού». Το 2019 βιβλίο «Ιμπεριαλιστικός πολιτισμός, η μορφοποίηση της δυτικής κυριαρχίας στον κόσμο». 2021 «Τα παιδιά της πλάκας με πι κεφαλαίο». Και 2023 το τελευταίο του βιβλίο «Τα χρόνια της τιμωρίας, στενόχωρη, ανήμπορη και απειλούμενη πατρίδα». Ο δεύτερος ομιλητής σε αυτό το πάνελ είναι ο καθηγητής ο κύριος Γρηγόρης Ζαρωτιάδης, τον οποίο ευχαριστούμε πάρα πολύ και αυτόν για τη σημερινή του παρουσία. Σπούδασε στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Johannes Kepler Πανεπιστημίου του Linz στην Αυστρία. Κατά τη διάρκεια των διδακτορικών του σπουδών ήταν για ένα χρόνο στο Πανεπιστήμιο του Manchester, στο Institute for Science and Technology, ως επισκέπτης ερευνητής. Υπηρετεί ως τακτικός καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών και κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών, της οποίας διετέλεσε στο παρελθόν κοσμήτορας. Είναι μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, πρόεδρος της Ένωσης των Οικονομικών Πανεπιστημίων της Νότιας και της Ανατολικής Ευρώπης και της Παρευξήνιας Ζώνης, που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Επίσης, προεδρεύει στο Αριστοτέλειο Κέντρο Κοινωνικής Έρευνας και Υποστήριξης Λήψεως Αποφάσεων και διευθύνει το Διεπιστημονικό Εργαστήριο Παρευξήνιων και Μεσογειακών Μελετών του ΑΠΙΘΗ. Η έρευνά του αναπτύσσεται στο πεδίο των διεθνών οικονομικών και της οικονομικής ανάπτυξης με πλήθος διεθνών δημοσιεύσεων, εκδόσεων και ανάλογων ετεροαναφορών. Από το 2000 είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και τα τελευταία έτη αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Δρομέας ΑΒΕΑ. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο αγαπητός και μέλος της πλατφόρμας Σταύρος Ιάσων Γαβριλίδης. Είναι ένας νέος ιστορικός και υποψήφιος διδάκτορας του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχει δραστηριοποιηθεί στον πρωτογενή τομέα, αγρότης ή κτηνοτρόφος, Σταύρο, αγρότης μάλιστα. Εργάζεται ως αναπληρωτής στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση και είναι μέλος της συντακτικής ομάδας του περιοδικού Κοινοτιστής και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κοινό των Κοζανητών. Πάμε. Καλησπέρα σας και πάλι. Κάθε χρόνο τέτοιες ημέρες, στο πρώτο μισό του Σεπτεμβρίου, τα φώτα και τα βλέμματα πέφτουν στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Κάτι το οποίο δυστυχώς δεν συμβαίνει και τόσο συχνά. Από τη διεθνή έκθεση παρελάβουν όλοι. Συμπολιτευόμενοι και αντιπολιτευόμενοι έρχονται για να παρουσιάσουν τα οικονομικά τους προγράμματα, τα οποία εκ των πραγμάτων και πέρα από κομματικές ή παραταξιακές προελεύσεις και ιδεολογικές επικλήσεις, είναι προγράμματα των Αθηνών και όχι της Ελλάδας. Τα περισσότερα δε από αυτά παραπέμπονται στις ελληνικές καλένδες. Δεκαετίες τώρα, εντονότερα και επιτακτικότερα τα τελευταία χρόνια με την κρίση, διαβάζουμε και ακούμε παντού την έννοια της ανάπτυξης, αλλά και άλλους όρους παρεμφερείς ή συνδεδεμένους, όπως οι επενδύσεις, ο πολυφορεμένος εξυγχρονισμός και το πολυσυζητημένο παραγωγικό μοντέλο. Αυτά τα κέρια ζητήματα θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε, θέτοντας κάποιους προβληματισμούς από μια διαφορετική οπτική γωνία,
μέσα από μια διαλεκτική κουβέντα, στον περιορισμένο χρόνο που μας μένει, με τους αξιότιμους κυρίους συνομιλητές μου, και πριν δώσω το λόγο, να κάνω μια μικρή σύντομη διευκρίνηση ως προς το κριτήριο της επιλογής τους, που δεν περιορίζεται στην επιστημονική και επαγγελματική τους ιδιότητα, αλλά πολύ περισσότερο στο πώς μετουσιώνουν αυτή την πτυχή του εαυτού τους, με μια διάσταση που μας αφορά όλους, τη διάσταση του πολίτη. Διότι αμφότεροι, εκκινώντας από ένα θεωρητικό και επιστημονικό πεδίο, εκτείνουν και προεκτείνουν τη σκέψη και τη δράση τους, παρεμβαίνοντας κοινωνικά, ποικιλοτρόπως, με ενασχόληση και δραστηριοποίηση στα κοινά. Δίνω το λόγο στον κύριο Ζαρωτιάδη. Βλέπω. Έτσι βλέπω καλύτερα όλη την αίθουσα. Με συγχωρείτε για την επιμονή μου να σηκωθώ όρθιος. Αρχικώς η... Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Αρχικώς η σκέψη ήταν να υπάρχει μια, όπως ανέφερε και ο Σταύρος, βιδιοδραστική κουβέντα, και αυτό θα ήταν και το πιο αποτελεσματικό, λόγω δικής μου αδυναμίας, και σας ζητώ εκ των προτέρων την κατανόησή σας. Δεν θα γίνει ακριβώς έτσι, τουλάχιστον με τη δική μου τη συνδρομή, οπότε εγώ θα προσπαθήσω να έχω πολύ σύντομα την αρχική μου τοποθέτηση, αν και θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσω και τον Δημήτρη και τον ακόλουθο ομιλητή που θα προσεγγίσει πιο πολύ τα πολιτιακά θεσμικά ζητήματα. Και να πω με την ευκαιρία επίσης συγχαρητήρια για την πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση. Συγχαρητήρια σε όλους και όλες που είστε παρόντες, παρούσες και διαψεύδεται μια αίσθηση που έχουμε όλοι το τελευταίο διάστημα, η κοινωνία δεν συμμετέχει. Και εγώ πιστεύω ότι οι επόμενες συζητήσεις θα είναι πολύ πιο πετυχημένες ως προς την, ακόμη πιο πετυχημένες ως προς την συμμετοχή πολιτών. Ίσως μάλιστα, Νίκο, θα πρέπει να επικεντρώσουμε περισσότερο, να επικεντρώσετε περισσότερο από εδώ και στο εξής, γιατί πραγματικά τα θέματα που θίχθηκαν και με τους εισηγητές που επιλέξατε, ίσως και εισηγήτριες κάποιες φορές, θέλουν πάρα πολύ περισσότερη συζήτηση, και μου αρέσει επίσης το γεγονός ότι υπάρχουν τολμηρές απόψεις, ριξικέλευτες, ριζοσπαστικές, προοδευτικές πραγματικά απόψεις και για τη χώρα και για την κοινωνία και για την ευρύτερη περιοχή της παρευξήνιας ζώνης και της Ανατολικής Μεσογείου. Στα κάθε μας, θα με επιτρέψετε πολύ σύντομα την δική μου συνεισφορά στη συζήτηση για την περιφερειακή ανάπτυξη. Να πω καταρχάς ότι και σε αυτόν τον τομέα, και έτσι θα ήθελα να το αναφέρω εξ αρχής γιατί με τίμησε και εμένα όπως πολλούς και πολλές άλλες με τη φιλία του και την συνεργασία του, και σε αυτόν τον τομέα έχουμε να πάρουμε πολλά από το έργο ενός από τους πιο σημαντικούς εκφραστές της σύγχρονης ελληνικής διανόησης και της ενεργού πολιτικής δράσης, από τον Μιχάλη του Χαραλαμπίδη. Αλλά επειδή αυτά έχουν χιλιοποθεί, δεν είναι της στιγμής. Νομίζω λοιπόν ότι στα θέματα της περιφερειακής ανάπτυξης πρέπει καταρχάς να αντιληφθούμε ότι η ελληνική πραγματικότητα υστερεί. Όπως και σε πολλού άλλους τομείς, αλλά ειδικότερα εδώ νομίζω ότι υστερεί βασανιστικά, υστερεί ανεπανάληπτα. Συνεχίζεται σε μια εποχή όπου η διαδικασία της αποκέντρωσης χαρακτηρίζει τις σύγχρονες αστικές κοινωνίες και οικονομίες, συνεχίζεται εδώ σε εμάς να αναπαράγεται και να εντείνεται ένα πρότυπο μιας συγκεντρωποιημένης μητροπολιτικής υδροκεφαλικής ανάπτυξης και να εντείνεται, ξαναλέω, αυτό το φαινόμενο και στις τελευταίες δεκαετίες. Μάλιστα, αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με την χωρική συγκέντρωση, έχει να κάνει και με την ολιγοπωλιακή οικονομική συγκεντροποίηση και συγκέντρωση. Άρα, πώς μπορεί αυτό να αντιστραφεί? Από την πλευρά ενός οικονομολόγου που, τέλος πάντων, ασχολείται με τα διεθνή και τα ζητήματα της οικονομικής ανάπτυξης, όχι μεγέθυνσης της οικονομικής ανάπτυξης, υπάρχουν τρεις βασικές στρατηγικές και τρία βασικά προαπαιτούμενα. Θα ξεκινήσω από το καθαρά οικονομικό, είναι το ζήτημα της παραγωγικής ανασυγκρότησης περιφερειακά αναδομημένης. Εδώ δε μάλιστα δεν μπορούμε να αποφύγουμε το γεγονός
ότι μια παραγωγική ανασυγκρότηση που θα στηρίξει ξανά την οικονομία της κάθε περιφέρειας και κάθε τοπικής κοινωνίας πρέπει να στηριχθεί αδιαμφισβήτητα στον πρωτογενή τομέα. Ξέρετε, υπάρχει ένας μύθος, ο οποίος αναπαράγεται ότι στις σύγχρονες κοινωνίες και οικονομίες η πρωτογενή παραγωγή πηγαίνει προς τα πίσω. Αυτό έχει να κάνει με την προστιθέμενη αξία, με την εμπορικότητα, με το πώς αποτυπώνεται η πρωτογενής παραγωγή στο τα κεφαλήνα ΕΠ ή στο παραγόμενο ΕΠ. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι σημαντικό. Μπορεί ένας υπολογιστής να κάνει χίλιες φορές όσο ένα καρβέλι ψωμί, αλλά αν έχει το πρώτο, μπορεί να δεν είναι ζήτημα επιβίωση, το δεύτερο είναι. Η σημασία του πρωτογενή τομέα δεν αποτυπώνεται μόνο στη συνεισφορά του στο ΕΠ. Εδώ, μάλιστα, η ελληνική κυβέρνηση διαστόματος του Έλληνα Πρωθυπουργού, δεν είναι αντιπολιτευτική προσέγγιση, είναι πραγματιστική, παργιδεύθηκε σε μια λογική που λέει ότι μόλις το περίπου 5% στην καλύτερη εκτίμηση της ελληνικής παραγωγής ΑΕΠ είναι πρωτογενής τομέας, άρα δεν έχει πια τόσο μεγάλη σημασία. Ξεχνάμε όμως ότι είναι πάνω από 10% ακόμη σήμερα το κομμάτι του πληθυσμού, που πρέπει να είναι πολύ περισσότερο που απασχολείται σε αυτόν. Άρα, περιφερειακή ανάπτυξη χωρίς παραγωγική ανασυγκρότηση με βασικό πυλώνα τον πρωτογενή τομέα δεν γίνεται. Και δεν μπορεί να γίνει και δεν πρέπει να γίνει. Προφανώς σε κάθε περιοχή, και αυτό πρέπει να αναδειχθεί και να μελετηθεί, υπάρχουν τομείς κλειδιά πέραν της βάσης που είναι ο πρωτογενής τομέας. Logistics, υπηρεσίες δηλαδή διαμεσολάβησης, διαμετακομιστικού εμπορίου, δυνατότητες παραγωγής έρευνας και ανάπτυξης, δυνατότητες παραγωγής στον τομέα της δημιουργικής λεγόμενης οικονομίας, στον τομέα της πράσινης ή της γαλάζιας οικονομίας, νέοι όροι με μεγάλη σημασία, στον τομέα της ήπιας αλλά υψηλής προστιθέμενης αξίας μεταποίησης. Εδώ επιτρέψτε μου μια σύντομη, πολύ σύντομη παρένθεση. Η Ελλάδα έχει μια ευκαιρία, η οποία ταυτόχρονα είναι και η σημερινή της καταδίκη στις διεθνείς αγορές. Το ελληνικό κρασί ποτέ δεν μπορεί να είναι ανταγωνιστικό σε όρους, παράδειγμα, σε όρους τιμής. Γιατί ένας αμπελώνας, μια ολοκληρωμένη εκμετάλλευση στη Χιλή έχει σχεδόν την έκταση όσο έχει το 1 τρίτο του κάμπου των Σερών. Και στον κάμπο των Σερών, έχεις μόνο στον κάμπο των Σερών, περί τις 50 ετικέτες. Δεν μπορούν αυτά να είναι ανταγωνιστικά με όρους κόστους, γιατί οι κλίμακες είναι διαφορετικές. Πού είναι όμως η ευκαιρία μας ακριβώς σε αυτό, ότι εμείς μπορούμε να παράξουμε προϊόντα μικρής κλίμακας, αλλά υψηλής διαφοροποίησης και υψηλής προστιθέμενης αξίας. Και γι' αυτό ακριβώς έχει σημασία, το συνδέω και με κάτι άλλο, με την ανάγκη στήριξης της μικρής μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας της χώρας. Δεν είναι ζήτημα κοινωνικής πολιτικής, είναι ζήτημα αναπτυξιακής πολιτικής. Ο δεύτερος πυλώνας για την ανάπτυξη της περιφέρειας είναι πολύ απλό, έχει να κάνει με τις επενδύσεις, τις δημόσιες επενδύσεις και την επιλογή αυτών. Ως πότε πρέπει να περιμένουμε για να υπάρξει και στην ελληνική πραγματικότητα ο βασικός, η βασική παρέμβαση για την περιφερειακή ανάπτυξη, δείτε όλη την κεντρική Ευρώπη, όλη την υπόλοιπη Ευρώπη, ο σιδηρόδρομος. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Μέσα σταθερής τροχιάς. Και βεβαίως η αντίληψη ότι υπάρχει το συγκεκριμένο ανάπτυγμα και γεωγραφικό ανάγλυφο στην ελληνική επικράτεια που δεν το επιτρέπει, δεν επιτρέπει συγκεκριμένες συνδέσεις. Αλλά τη σύνδεση από την Αλεξανδρούπολη ως κάτω στην Αθήνα προφανώς την επιτρέπει. Το γεγονός δηλαδή ότι δεν θα έπρεπε σώνει και ντε οι κάτοικοι των Σερών ή όσοι σπουδάζουν στα πανεπιστήμια της Θεσσαλονίκης από τις Σέρες να έρχονται να μένουν εδώ, αλλά θα μπορούσαν να παίρνουν το τρένο και να είναι σε 20 λεπτά, σε μισή ώρα στην πόλη που θα σπουδάσουν, όπως γίνεται παντού σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη, αυτό είναι ένα ζήτημα που μπορούμε να το κάνουμε. Θα έπρεπε απλώς να κατευθύνουμε αλλιώς τις επενδύσεις μας, αλλιώς τον προγραμματισμό, αλλιώς τον σχεδιασμό της ανάπτυξης της χώρας. Και να μην επιμένουμε σε έργα, εδώ η Θεσσαλονίκη, θα γνωρίζετε, τα οποία έχουν άλλον προσανατολισμό. Δυστυχώς, θα το πω και αυτό και τελειώνω με τον δεύτερο πυλώνα, δυστυχώς στην χώρα η επιλογή των δημοσίων έργων έχει ένα βασικό κριτήριο, όχι το μόνο, εντάξει, αλλά έχει ένα βασικό κριτήριο που οδηγεί σε μια λαθασμένη στρατηγική. Το βασικό κριτήριο είναι το μέγεθος του προϋπολογισμού. Γιατί το μέγεθος του προϋπολογισμού πάει αναλογικά με το μέγεθος της τσέπης. Τρίτος πυλώνας, δεν γίνεται
να μην συζητήσουμε πια για την ολική αποκέντρωση του ελληνικού κρατικού μηχανισμού. Και δεν εννοώ απλώς την εδώ και πολλές δεκαετίες συζητούμενη, μερικώς εξελισσόμενη, αλλά πάντα και με βήματα προς τα πίσω, ανάπτυξη της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης και της μεταφοράς εξουσιών, αλλά και δυνατοτήτων και πόρων προς την τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Ενώ και πιο ριζοσπαστικές επιλογές. Γιατί πρέπει δηλαδή, για παράδειγμα, το Υπουργείο που ασχολείται με την γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη να έχει έδρα την Αθήνα? Γιατί πρέπει το Υπουργείο που ασχολείται με την ναυτιλία να έχει έδρα την Αθήνα? Γιατί δεν πρέπει να αναλογιστούμε το γεγονός ότι στην Μεσόγειο παράγεται το 1/5 της παγκόσμιας παραγωγής του λεγόμενου τομέα της γαλάζιας οικονομίας? Και γιατί δεν πρέπει να αναλογιστούμε τη δυνατότητα να καταστομίσει κόμβος της γαλάζιας οικονομίας στην Ανατολική Μεσόγειο? Γιατί δεν μπορούμε να αναλογιστούμε να μεταφέρουμε πόρους και να αναπτύξουμε ένα πολύ μεγάλο χρηματιστήριο, ειδικότερα για τον τομέα των επενδύσεων στη γαλάζια οικονομία, στη Θεσσαλονίκη? Γιατί δεν μπορούμε να φανταστούμε λοιπόν πραγματικά την αποκέντρωση του ελληνικού κράτους και του κρατικού μηχανισμού, όχι μόνο, ξαναλέω, στην έννοια της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, αλλά σε όλες τις άλλες υποστάσεις του? Αυτά τα ζητήματα νομίζω πρέπει να μας απασχολήσουν και είναι τρεις βασικοί απλοί τομείς που πρέπει να προηγηθούν όποια συζήτηση για την περιφερειακή ανασυγκρότηση της χώρας. Παραγωγική ανασυγκρότηση με βάση τον πρωτογενή τομέα και επιλογή των τομέων κλειδιά σε κάθε περιοχή. Το ζήτημα της αποκέντρωσης του κράτους και μιας σχετιζόμενης με την λογική της περιφερειακής ανάπτυξης επιλογής των δημοσίων έργων. Ευχαριστώ πολύ και την κατανόησή σας που δεν θα παραστώ μέχρι το τέλος.